σπίτι κόμ πλεονέκτημα. Με παίχτην περισσότερο λόγω αποβολή του Φουμάσα. Είδαμε και πάλι τον Ρονίνιο να βγάζει άμυνα, όμως εδώ στο rebound ο Φιλιππίνιο. Είπαμε για τον Φιλιππίνιο και στο ξεκίνημα της μετάδοσης με τον Πέτρο Κωνσταντίνου τι μπορεί να κάνει. Και είναι, εδώ είδαμε και την οξυδερχιά του, ακριβώς, αποκρούστηκε ακριβώς. Το σουτ. Και βλέπουμε το σπουδαίο της απόκρουσης του Ρονίνιο και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης πήραν το rebound και βάλαν την ανόρθωση στη θέση του Διούπουλου. Βλέπουμε την ανόρθωση να προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της σε αυτά τα πολλά λεπτά. Εδώ ο Ραφίνια θα γυρίσει, όχι ο Ραφίνια, ο Φελίπε ήταν που γύρισε πολύ. Θα δώσει στον Ραφίνια, οι τρεις ξένοι της ανόρθωσης συνεργάστηκαν τέλεια, έκαναν ένα μικρό τρίγωνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ωραίο τελείωμα. Άργησε να καθίσει ο Χρήστος. Εδώ η ανόρθωση, ο Χαρή, 2-2. Πραγματικά είπαμε ότι βλέπουμε άλλο παιχνίδι στο δεύτερο. Ο γκολ σε επανάληψη. Σκαμπύλησε. Έσωσε. Ο Φελίπε θα βάλει το δεύτερο του γκολ. Δείχνει. Εκεί. Θα διώξει, χάνει ο Καράσκο Φουμάσα. Βρίσκει και βάζει γκολ. Ο Φιλιππίνιο με ένα εκπληκτικό πλασέ στο απέναντι παραθυράκι του Ράγμα. Και πάλι λάθος από τον Γιώνη, βλέπει ο Φουμάσα, φοβερή πάσα και εξαιρετικό το πλασέ. Καράσκο θέλει να βγει τον Ελέο. Καλή άμυνα από τον Ομίρου, που εδώ η ανόρθωση θα κάνει το 2-1. Ο Ράγμα κάνει... Η κίνηση του Φιλιππίνιο, ήδη γραμμή στην ελεύθερη. Αυτό χρειάζεται ένα μέτρο και μισό δευτερόλεπτο, το εκτέλεσαν... Ομίρου και Μάνιο. Να δούμε από εδώ τώρα τι μπορεί να κάνει ο Μάνιος, σίγουρα μπορεί να πιέσει ψηλά και να κλέψει μπάλες. Ακόμη έναν κλέψιμο από το Φιλιππίνιο. Πολύ σημαντικό. Ενώ βλέπουμε την είσοδο του Φιλιππίνιο, 1-1. Ίσως ήταν μπροστά από την... Χαμηλά, γιατί ξέρουν οι παίκτες ότι είναι δύσκολο αντιπτικό πεδίο για τον τερματοφύλακα. Εδώ και πάλι με την μπάλα δοκάρι και μέσα δεν ήταν τόσο εύκολο. Μικρή κόντρα στον Κωνσταντίνο Ανδρέου. Στον Κωνσταντίνο Ανδρέου. Πιέζουν τώρα την μπάλα, επιστρέφει στον Οδυσσέο ο Φιλιππίνιο, θα δώσει και θα πάρει μπάλα με κεφάλι, κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου και τώρα γίνεται επικίνδυνη ανόρθωση με τον Κουλουμπρί, θα δίνει Φιλιππίνιο Φουμάσα, περιμένει και σκορά. Παδική προσπάθεια από την ανόρθωση, με αυτήν την φάση φάνηκε η... εκφράστηκε η περίληψη θα έλεγα του δευτερού μικρών. Όλα τα λεπτά ο τρόπος. Ανδρέου θα χάσει και τώρα ο Φιλιππίνιο είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να φύγει στην αντεπίθεση. Γυρδοκάρει ο Ραφίνια με καινούριο τέρμα. Θα σουτάρει άλλη μια φορά και τώρα ο Φιλιππίνιο. Just for Petros here, you are the MVP of the finals. He really liked your game. Oh, thank you. Θα έχει λίγο περισσότερη δουλειά αν δεν αγωνιστεί σήμερα ο Ραφίνια, έχω την εντύπωση. Μάγνο, Φιλιππίνιο. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους, μπορεί να κάνει την προσπίση να και τον κόλ. Φαινόταν από εδώ που καθόμαστε, νομίζω φαινόταν καθαρά τι θα κάνει ο Φιλιππίνιο. Ακριβώς, άδειασε τον αμυντικό, τον έστειλε στη γραμμή, άδειασε τον κεντρικό άξονα και με μια εξαιρετική πλάσα, στόχο, χωρίς πολύ δύναμη, βρήκε τα δίχτυα. Ότι... Πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου για να μπει στο παιχνίδι. Φιλιππίνιο για να το νάτο 1-1. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ, χρειάστηκαν να παίξουμε λίγο. Φιλιππίνιο να το πολύ καλή του ποιότητα και τεχνική κατάρτιση κάνει λάθος. Έχουμε transition εδώ για την ανόρθωση. Παίζει 1-2 με τον Κούκο Φιλιππίνιο και βγάζει μόνο τον Ραφίνια από κόντρα. Πάλι στο παρκέ Φιλιππίνιο, να το τον γκολ. Το είπε ότι το επόμενο θα είναι μέσα. Γύρισε πάρα πολύ καλά. Ήταν κρίμα και άδικο αυτό το ποσοστό. Έστω και αργά ήρθε. Ας ελπίζουμε να σκοράρει και... Ωραία προσπίση για σουτ! Μπορεί... Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να δει εκεί όπως ήταν άλλοι μπροστά του παίχτες. Και ενώ το τέρμα ο Νικολάου δεν θα προσπαθήσει να σκοράρει από μακριά, θα προσπαθήσει ο Κόκκινος που βρίσκει Φιλιππίνιο. Χατ-τρικ! Εδώ και πάλι φάση ο Κόκκινος. Φιλιππίνιο, η μπάλα δεν πήγε. Θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο και να βγάλει μια σπουδαία τρίπλα και πάλι δεν τη στάζει αν και δεν λεπτό χρήσης να κάνει τέτοιες κινήσεις. Φιλιππίνιο κάνει μαγική ενέργεια, δεύτερο δοκάρισε λιγότερο από τη γραμμή, δύο φορές δεν ξέρω τι πάει να κάνει.
με την παρεμβολή του άρχισαν καλά οι λίγο οι ομορφοί. Φιλιππίνιο με τον γνώριμο τρόπο την αγαπημένη του τρίπλα τον είχαμε δει σε όλη την χρονιά πέρσι να κάνει αυτές τις σκεπτικές κινήσεις. Εδώ και πάλι δέστε πόσο όμορφα βγάζει αντίπαλο η μπάλα στο δοκάρι. Λουμπρίσε Φιλιππίνιο, πολύ όμορφα θα πήγε τα τέτ. Θα δούμε ποιο δοκάρι άλλο θα πει. Είναι πολύ καλύτερη, αν σωστή. Εκτός από τα δύο.